Nosotros vamos a hacer nada. Είναι επίσημη σημαία του παγκόσμιου παντελώνα για τέτοιο σύγχρονο καλό, αδήμαχη. Για ποια κριτήρια είναι. Στη συνέχεια σε επίσης μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Περιμένουμε λοιπόν να είναι ο κόσμος κοντά μας. Χρειαζόμαστε αυτή τη φορά πολλούς εθελοντές για να λειτουργήσει το σύστημα, διότι χρειάζονται άνθρωποι σε διάφορα σημεία για να καθοδηγούν τους ποδηλάτες στις διαδρομές που θα κάνουν. Ευελπιστούμε ότι με τους δύο συλλόγους, τους πολιτιστικούς που υπάρχουν στη Νεάπολη και στον Άγιο Νικόλαο, θα καταφέρουμε να κάνουμε αυτό το εθελοντικό σώμα που θα στηρίξει την εκδήλωση. Και επίσης βέβαια να ζητήσουμε συμπαράσταση και κατανόηση από όλο τον κόσμο, διότι αυτά τα γεγονότα δημιουργούν μια, καταρχήν ας την πούμε, αναστάτωση στην κυκλοφορία για κάποιο απόγευμα. Όμως νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να προχωρήσουμε σε τέτοιες ενέργειες, γιατί έτσι βγάζουμε προς τα έξω την εικόνα του τόπου μας, γιατί αυτό είναι το ενδιαφέρον. Δεν είναι να κάνουμε ένα μεγάλο γεγονός για τον Άγιο Νικόλαο, για την Κρήτη, για την Ελλάδα. Στόχος είναι αυτά τα πράγματα που γίνονται εδώ να έχουν τη δυνατότητα να βγαίνουν έξω από τα όρια της χώρας και νομίζω με την παρουσία των ποδηλατών δημοσιογράφων καταφέρνουμε πραγματικά να κάνουμε κοινωνούς και γνώστες της περιοχής μας, ανθρώπους που κατεξοχήν θα μεταφέρουν αυτά τα πράγματα στα ΜΜΕ ανά τον κόσμο. Ευελπιστούμε λοιπόν ότι θα έχουμε άλλη μια επιτυχημένη διοργάνωση και θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί για να συζητήσουμε τι κάνουμε την επόμενη χρονιά. Να πω, να κλείσω πριν κάνουμε την ανάρτηση, ότι καλούμε και τον κόσμο, πέρα από την ανοχή τους, να παρακολουθήσει τους αγώνες. Θα είναι πολύ σημαντικό η συμμετοχή του κόσμου να έρθει, να στηρίξει τους αθλητές. Θα το έχουν ανάγκη αυτό, αλλά είναι και πολύ σημαντικό ώστε ο κόσμος να δει σημαντικούς αθλητές δημοσιογράφους. Κάποιοι από αυτούς ήταν παλιότερα επαγγελματίες ποδηλάτες και είναι ένα σημαντικό γεγονός που γίνεται στην πόλη μας και όπως όλα τα γεγονότα που ήδη τα έχει στηρίξει, νομίζω και εκεί θα είναι πολύ σημαντικό να παρουσιαστεί και να ενθαρρύνει τους αθλητές, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό για τους ίδιους, στην προσπάθειά τους. Να πούμε, να συμπληρώσω κλείνοντας, ότι είναι πολύ σημαντική η ιδιότητα των ποδηλατών, άρα όλοι μας θα πρέπει εκείνη την περίοδο να δείξουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, νομίζω, ώστε να αναδείξουμε τις δυνατότητες και τις ομορφιές του τόπου μας. Ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσουμε να βάλουμε την ανάλυση. Ναι, ναι, ναι.